Την ελπίδα ότι μετά τις εκλογές ορόσημο στην Τουρκία θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις στον Κυπριακό, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Στουρίδης στο πρώτο σχολείο του για την επανεκλογή του Ταγί Περτουάν στην Προεδρία της χώρας. Να αξιοποιήσω την σημερινή ευκαιρία και να τον συγχαρώ για την επανεκλογή του και να τονίσω για ακόμη μια φορά την δική μας ετοιμότητα για επανέναξη των συνομιλιών από εκεί που έμεινα στο Κράν Μοντανά. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά την εκλογή του, την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στην Τουρκία, η προσπάθειά μας μπαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο, γιατί ήταν ορόσημο και ελπίζουμε να υπάρξουν σύντομα αποτελέσματα. Πανηγυρισμοί ξέσπασαν χθες το βράδυ στα κατεχόμενα με την επανεκλογή του Ρετζέπ Ταγί Περτουάν στην εξουσία. Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, αυτοί που βγήκαν στους δρόμους ήταν στη συνεπτική τους πλειοψηφία Τούρκοι έπικοι, καθώς με βάση και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο ψευδοκράτος, όπως δημοσιοποιήθηκαν από τον Ανατολού, οι Τουρκοκύπροι έδειξαν και στο δεύτερο γύρο την προτίμησή τους στο Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Συγκεκριμένα, ο Κιλιντζάρογλου εξασφάλισε το 58,15% των ψήφων έναντι του 41,85% του Περτουάν, με το ποσοστό προσέλευση να μην ξεπερνά το 60%. Αναλυτικά υπερίσχυσε σε όλα τα αστικά κέντρα. Στη Λευκοσία με 60,38% έναντι 39,62% του Ερτοάν. Στην Αμόχωστο με 53,43% έναντι 46,57% του Ερτοάν. Και στη Μόρφου με 56,71% έναντι 43,29% του Ερτοάν. Στον πρώτο γύρο, υπενθυμίζεται, ο υποψήφιος της Συμμαχίας της Αντιπολίτευσης είχε λάβει 54,16% και ο Ερτοάν 38,55%. Από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν τον Ερτοάν για την νίκη του ήταν ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ. Αγαπητέ πρόεδρε της Τουρκίας, σας συγχαίρω ειλικρινά για την νίκη σας στις προεδρικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν με ένα σπουδαίο παράδειγμα δημοκρατίας και μεγάλη συμμετοχή του τουρκικού λαού. Εύχομαι καλή τύχη στο έθνος μας. Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Ρετζέπ Ταγί Ερντογάν απέστειλε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ιωάννης Σαρμάς, ευχόμενος ειρήνη και ευημερία στον τουρκικό λαό. Νωρίτερα, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε την πρόθεση του να συναντηθεί με τον Ερντογάν με στόχο τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε περίπτωση πάντα που επικρατήσει και στις εκλογές του Ιουνίου. Εγώ θα επιδιώξω πάλι μια συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Θα είναι και μια ευκαιρία να θέσω και το πλαίσιο του πώς θα κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Έχουμε μια βασική διαφορά και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σχόλιο του τέος Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια ότι η επανεκλογή Ερντογάν δεν εξέπληξε την Αθήνα εν αντιθέσει με πολλούς φίλους της, όπως είπε, στην Ευρώπη και πέραν από τον Ατλαντικό.